Για χαρά. Και το σύριαλ της Τούμπας για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση. Όλη η Ελλάδα ασχολείται με αυτό το πράγμα. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι ο Ιβάς Αβίδης δεν έχει βγει να κάνει καμία δήλωση. Βαρύγδουπη ή όχι βαρύγδουπη, δεν έχει σημασία. Διότι ο Ιβάς Αβίδης μας έχει συνηθίσει από το παρελθόν να προβαίνει σε δηλώσεις με το παραμικρό για οποιοδήποτε θέμα. Και μάλλον αυτό που είναι πολύ σοβαρό. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Δεν ξέρω τι κρίνει. Το τι γράφει ο γιος του ο Γιωργάκης δεν έχει σημασία. Ένα άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο Ολυμπιακός πήγε τη λίστα των αξιωματούχων στο παιχνίδι της Τούμπας. Ποια? Όχι αυτή με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή που είχε πάει στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ή Μαρτών, Χριστέ μου. Ή Μαρτών. Δηλαδή, ποιος είναι ο υπεύθυνος που αντί να πάει τη λίστα με τους αξιωματούχους για το παιχνίδι της Τούμπας, πήγε τη λίστα που είχε παίξει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, στο Περιστέρι? Δεν γίνονται αυτά. Είναι καφενιακά πράγματα. Και από εκεί ξεκινάει και η γραμμή του ΠΑΟΚ. Το πιάνει αυτό, σου λέει, κύριε μου, υπάρχει ένας νόμος που λέει, ένας κανονισμός μάλιστα, που λέει ότι αυτό πρέπει να παραδίδεται 75 λεπτά πριν και όχι την τελευταία ώρα. Ο Αρετόπουλος παραδέχεται ότι πήρε τη λίστα από τον Ολυμπιακό λάθος και ότι ο Ολυμπιακός πήγε μετά, του είπε ότι πρόκειται περί λάθος και ο Αρετόπουλος το διόρθωσε. Πού να φανταστεί και αυτός ο άνθρωπος τώρα τι θα γινόταν μετά? Δεν μπορούσε να το φανταστεί. Βγαίνει τώρα ο ένας και κατηγορεί τον άλλον. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Βγαίνει ο Πάσαρης να κατηγορεί τον Ροχάμι και βγαίνει ο Ροχάμις να κατηγορεί τον Πάσαρη. Ήμαρτα. Ήμαρτα. Είναι ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό? Ή μάλλον είναι ποδόσφαιρο αυτό? Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσες φορές ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει τραβήξει τα πάνδυνα πάνω στην Τούμπα? Πάρα πολλές φορές. Και σας ρωτάω, είχε φύγει ποτέ από το γήπεδο? Όχι. Γιατί? Πολύ απλά. Δεν είχε φύγει ποτέ από το γήπεδο σε αυτά που είχε τραβήξει στην Τούμπα από το σοπαδούς του ΠΑΟΚ, διότι είχε ομαδάρα και τα κόζα. Τώρα ούτε ομάδα έχει, ούτε κόζα έχει. Τα αφεντικά έχουν αλλάξει. Γι' αυτό έφυγε. Άλλωστε, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός περίμενε το παραμικρό για να το εκμεταλλευτεί και να αποχωρήσει από το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ την έχει άσχημα. Ό,τι και να επικαλείται, όποια γραμμή και να παίρνει, αυτό που μετράει είναι πράξη. Πέταξε ο άλλος ο πιτσιρικάς το ρολό με το χαρτί. Το πέταξε. Το φάγε ο άλλος στη μάπα. Το φάγε. Μετράει η πράξη. Δύσκολα θα ξεμπλέξει. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να ξεμπλέξει. Αλλά πολύ δύσκολα θα ξεμπλέξει, διότι καθεντικά, επαναλαμβάνω, έχουν αλλάξει. Δεν είναι τα ίδια του παρελθόντος. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κινδυνεύει άμεσα με μειωτικούς βαθμούς, όπως λέει ο νόμος. Και επιπλέον είναι πολύ επιβαρυντική για αυτόν η έκθεση της αστυνομίας για τα επεισόδια που έγιναν μετά έξω από την Τούμπα. Τα οποία επεισόδια επισύρουν και αυτή μια ποινή μείον 6 βαθμούς. Συν ότι ο ΠΑΟΚ είναι και υπότροπος. Καταλαβαίνει το μπλέξιμο είναι μεγάλο. Το πώς θα ξεμπλέξει το πουλόβερ, άγνωστο. Το θέμα πάντως είναι ένα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θεωρείται το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Εάν είχε κερδίσει χθες, θα ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Τώρα το πρώτο φαβορί και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ και στη βάση Ελλάδα ψιλομπαίνει και ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Η ΑΕΚ έχει 51 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ 52, αν το αφαιρεθούν οι 3 βαθμοί, πάει 49. Η ΑΕΚ έχει πιο εύκολο πρόγραμμα. Τα δύο τελευταία παιχνίδια, 21 και 30 αγωνιστική, τα έχει στην Κέρκυρα και στη Ριζούπολη. Με Κέρκυρα και Απόλλωνα. Και πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, Ατρόμητος ΑΕΚ. Ξεκίνησε το μάτς και για 10 περίπου λεπτά η ΑΕΚ έδειχνε φρέσκια, πιο νευρώδης, έχασε καν δύο ευκαιρίες. Αλλά μετά το δεκάλεπτο, σταδιακά, άρχισε να εξατμίζεται από δυνάμεις και να παίρνει μέτρα και να φαίνεται περισσότερο ο Ατρόμητος.
Ο Ατρόμητος που πίεσε μέχρι το τέλος του πρώτου μηχρόνου, η ΑΕΚ αμυνόταν, ο Ατρόμητος πίεσε, είχε δύο ευκαιρίες ο Ατρόμητος, είχε το δοκάρι στο φάουλ του Άρντα, το δοκάρι δεν είναι από το σουτ του Άρντα, είναι από το κεφάλι του αμυντικού της ΑΕΚ. Αλλάξει πορεία η μπάλα και πήγε στο δοκάρι. Δεν μ' άρεσε αυτό που λένε ότι είχε δοκάρι ο Άρντα. Ποιος ο Άρντα έχει το δοκάρι? Ο αμυντικός ΑΕΚ έχει το δοκάρι. Και λέω στο ημίχρονο. Και λέω, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ παρουσιάζεται κουρασμένη, δικαιολογημένα. Έτσι θα συνεχίσει. Κι όμως το δεύτερο ημίχρονο μπαίνει μια ΑΕΚ πιο ξεκούραστη, πιο νευρώδης. Κλείνει τον άνθρωπο του, βάζει τον γκολ με τον Αραούχο, χάνει άλλες δύο ευκαιρίες, η άμυνα του Ατρομήτου είναι παιδική χαρά της πλάκας, ο Γιαννιώτης στον γκολ που τρώει είναι της πλάκας η ενέργειά του να βγει, να μαρκάρει σαν σέντερ μπακ τον Αραούχο, σε μια άμυνα διαλυμένη. Συνεχίζει η ΑΕΚ, πιο ρωμαλαία, πιέζει, αλλά και πάλι σταδιακά άρχισε να ψιλοπέφτει. Έβλεπα τον Μπακάκι πάνω στον Αραούχο, στον Ουάρντα, συγγνώμη, και έλεγα, όσο ο Μπακάκης είναι πάνω στο Ουάρντα, ο Αιγύπτιος δεν έκανε τίποτα. Ξαφνικά βλέπω τον Μπακάκι να πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Και λέω, αμάν, έφτασε η ώρα του Ουάρντα. Μέχρι να το πω, έγινε. Τι γκολ ήταν αυτή που έτυχε ο Αιγύπτιος. Μιλάμε εξαιρετικό γκολ, θεαματικό. Δώσε μου μάτι να δεν βλέπω. Για μένα, στον γκολ, έχει ευθύνη και ο Τσιτώτας. Όταν μπλοζάει δεξιά, πηγαίνει με το αριστερό χέρι να διώξει την μπάλα και όχι με το δεξί. Υπάρχει μια απόσταση μεταξύ δεξιού και αριστερού χεριού. Με το δεξί χέρι ίσως να είχε προλάβει τη δουλειά της μπάλας. Όμως την κύρια ευθύνη για τον γκολ την έχει ο Ουάρντα. Δεν ευθύνεται τόσο ο Τσιτώτας όσο ο Ουάρντα. Γκολάρα. Αύριο έχουμε κύπελο, παίζει Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη Λάρισα ΑΕΚ. Και εγώ προσωπικά περιμένω το Champions League για να δω μπάλα. Να σημειώσουμε ότι ο Φουκαράς ο Νεϊμάρ ένα μήνα έξω από διάστρεμα, βαρύ διάστρεμα στο δάχτυλο του ποδιού. Ένα μήνα έξω. Χάνει το παιχνίδι με τη Ρεάλ. Να ένα πάτο η Ρεάλ. Τα λέμε. Για χαρά.